And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. But sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'll need understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, φορτίσιμο ήρθαν τα κορίτσια μας, ήρθαν ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για το X Factor. Ναι, ζεστό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι πολύ μεγάλος καλύτερος. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Θεοφάνους. Λοιπόν, εσύ το απόλαυσες αυτό, θεωρείς ότι αυτό είσαι τώρα 100% ή τέλος πάντων 99% ας πούμε, λέω. Θεωρώ ότι μου αρέσουν περισσότερο οι ροκ μπαλάντες, είναι γεγονός. Ναι, το απόλαυσα. Για μένα, αν εξαιρέσω εκείνη τη βραδιά που έκανες λίγο jazz που σου πήγαινε επίσης, σήμερα θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη σου βραδιά, Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατέρινα. Λοιπόν, Σταύρο, θα σου πω το εξής. Εδώ έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα για μένα. Και μην πέστε να με φάτε πάλι. Το τραγούδι αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου. Το θεωρώ υποτονικό. Περίμενε, δεν τέλειωσα. Το θεωρώ υποτονικό και άνευρο. Είναι για ερωτευμένους, παιδί μου. Ναι, δεν είδες πίσω την ταινία με τον Νίκολας Κέιτς και τη Μεγ Ράιαν. Ναι, δεν θα σου απαντήσω εσύ με αυτά τα πράγματα. Με τον έρωτα μεγάλο. Λοιπόν, συμβαίνει όμως το εξής περίεργο, παράδοξο. Πήρες ένα τραγούδι που όταν ξεκίνησε, είπα, που μέσα μου είναι στο ένα και το πήγε στο 8-9 και πήγα προς το τέλος να το σιγοψιθυρίσω. Οπότε... Ευτυχώς που δεν το έκανα. Μπορεί να είσαι ερωτευμένη δηλαδή. Αυτό είναι σίγουρο. Οκ. Πάμε παιδιά στον επόμενο. Γιώργο Λεβέντη. Πάμε. Οκ. Για μένα, Σταύρο, εγώ άκουσα ένα καλλιτέχνη με τεράστια ευαισθησία, σεβασμό στο κομμάτι, πολύ ωραία έκφραση. Μ' άρεσε όλο το χτίσιμο του τραγουδιού και πώς άρχισες και που το έφερες. Και όπως νομίζω αυτό αισθάθηκε και η Κατερίνα όταν σου λέει ότι στο τέλος είχε μπει τελείως. Έχεις αυτό το πράγμα, έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή και μια δική σου χρειά. Και όταν μπαίνεις σε τέτοια κομμάτια και λες τόσο ωραία, ξεχωρίζεις και είναι αυτό που λέει και ο Νίκος συνέχεια. Στο μέλλον θα μπορεί να ξεχωρίσεις και στο ραδιόφωνο, που είναι πολύ ουσιαστικό. Ξεχωρίζεις σαν καλλιτέχνη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και πιο πολύ απ' όλα ήταν η έκφρασή σου και η ευαισθησία στο κομμάτι αυτό. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω από ό,τι είπαν και οι τρεις προηγούμενοι κριτές. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αναγνωρίζουν στο Σταύρο όλη αυτή την ποιότητα που έχει ένας καλλιτέχνης. Ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ, Σάκη.
που με το που βγήκες του είπες αυτό που του είπες, αυτό το σχόλιο. Είναι για το Σταύρο, για το Σταύρο είναι αναγνώριση αυτό, ό,τι και να πείτε. Ή αυτό που είπε η Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξεκίνησε από αυτό και τον έφτασε, 8-9, είναι σούπερ αυτό. Ή ο Θεοφάνος να λέει ότι σήμερα είναι καλύτερη του εμφάνιση. Δεν είναι Χριστούγεννα ακόμα, μην αγαπηθούμε λοιπόν τόσο πολύ. Φτάνει. Σταμάτα εσύ. Ότι η Κατερίνα είναι ερωτευμένη, να το έχετε δεδομένο αυτό. Με έχει ζαλίσει όλο το βράδυ. Σταύρο μου, σήμερα ήσουν ένα αριστούργημα. Ήτανε όντως η καλύτερη σου βραδιά. Να ευχαριστήσουμε και τα κορίτσια από τη Θεσσαλονίκη, τη Φορτίσιμο. Να ευχηθούμε και περαστικά στο ένα μέλος που είναι άρρωστη. 4 κορίτσια εκπληκτικά που παίζουν τα έγχορδα και τα γιολιά και τα κοντραμπάσο τέλεια. Λοιπόν, πάμε για καλύτερα. Πάμε. Μπράβο Σταύρο. Κυρίες και κύριοι, αν ο Σταύρος είναι ο αγαπημένος σας τραγουδιστής, υπάρχει τρόπος να το αποδείξετε. Το νούμερο που πρέπει να καλέσετε και να το ψηφίσετε.